Τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στον Πέτρο Φιλιππίδη. Αλέξη μου, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Α, πριν πάμε στον Πέτρο Φιλιππίδη, μου έλεγες πριν στο γραφείο ότι ένας από τους ανθρώπους που έχουν, δεν θα πούμε τώρα το όνομά του, που έχουν καταγγελθεί αυτές τις ημέρες, ετοιμάζει το άνθρωπος να δεχθεί ψυχιατρικής υποστήριξης. Είναι μια πληροφορία που πραγματικά, εάν επιβεβαιωθεί, θα προκαλέσει αίσθηση. Μου ήρθε από πολύ έγκυρη πηγή. Ένας από τους εμπλεκόμενους στα σκάνδαλα των τελευταίων ημερών σκέφτεται πολύ σοβαρά την εισαγωγή του σε κλινική απεξάρτησης από το σεξ και την παρακολούθηση συγκεκριμένου θεραπευτικού προγράμματος. Να πούμε κάτι. Για μένα αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία και μπράβο στον άνθρωπο αυτό, γιατί είναι μια παραδοχή ενός μιας λανθασμένης συμπεριφοράς, έτσι, και ο άνθρωπος καταφεύγει στην ιατρική βοήθεια. Είναι μια τακτική που την έχουμε δει στο παρελθόν. Στο εξωτερικό να γίνεται. Εγώ απορώ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει τέτοια κλινική, εξ όσων γνωρίζω. Υπάρχει, Γιώργο, το έψαξα σήμερα το πρωί. Απλά είναι ακόμα σε πιλωτική μορφή η εφαρμογή των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Γι' αυτό ο συγκεκριμένος άνθρωπος σκέφτεται να αποτανθεί σε κλινική. Να αποταθεί. Ναι, του εξωτερικού και είναι σε διαρκή συνεννόηση με τον ψυχίατρό του. Να σας πω επίσης ότι σε περίπτωση που έχουμε οριστική απόφαση, σκέφτεται πολύ σοβαρά να την γνωστοποιήσει με επιστολή του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ξέρεις, θα ελαφρύνει σε εισαγωγικά, δεν είμαστε, και τη θέση του, δηλαδή στην κοινή γνώμη εννοώ. Μια παραδοχή. Θα φανεί μια παθογένεια, την οποία την αποδέχομαι και πάω στον ειδικό. Αντιμετωπίζουν. Λοιπόν.